Όταν δεις κάποιον να οδυνάται μέσα σε πολλές ατιμίες, γνώριζε ότι επειδή κυριαρχήθηκε από λογισμούς καινοδοξίας, με δυσαρέσκεια θερίζει τα δεμάτια από τη σπορά της καρδίας του. Λέει ο Αββάς Μάρκος ο Ασκητής στο σύγγραμμά του περί των ιωμένων εξέργων δικαιούστε. Όταν δεις κάποιον, λέει, να στενοχωριέται πάρα πολύ γιατί υπέστη κάποιες αδικίες, κάποιες ατιμίες, κάποιες θλίψεις, να ξέρεις ότι το έπαθε αυτό, τη μεγάλη στενοχώρια, επειδή προηγουμένως είχε κυριευθεί από λογισμούς καινοδοξίας και τώρα πλέον θερίζει αυτά που έσπηρε, δηλαδή τα αποτελέσματα των λογισμών της καινοδοξίας που είχε αφήσει να κυριαρχήσουν μέσα στην καρδιά του. Ποιος όμως είναι ο καινόδοξος άνθρωπος? Είναι αυτός που επιζητεί τα μπράβο και τα εύγε των ανθρώπων και εξαρτά την ευτυχία του από τα χείλη τους. Όταν είδεις λοιπόν την λέει ο Αββάς Μάρκος, εν πολλές ατιμίες οδυνόμενων, όταν δεις κάποιον να οδύνεται, να οδυνάται, να υποφέρει δηλαδή, ενώ βρίσκεται μέσα σε ατιμίες, σε αδικίες, γίνωσκε ότι λογισμής καινοδοξίας εμφορηθείς, αηδός, με αηδία δηλαδή, των καρδιακών σπερμάτων θερίζει τα δράγματα, θερίζει τα δεμάτια αυτών που έσπηρε στην καρδιά του, δηλαδή τον λογισμό της καινοδοξίας. Είναι απόδειξη επομένως καινόδοξου ανθρώπου το να θλίβεται, να στενοχωριέται όταν αδικείται, όταν ατιμάζεται, όταν περιφρονείται, όταν καταφρονείται από τους ανθρώπους. Είναι απόδειξη ότι έχει εξαρτήσει τη χαρά του και την ευτυχία του από τα χείλη, τα λόγια, τη συμπεριφορά των άλλων. Και ο Κύριος καταδικάζει την καινοδοξία περίφραστα και μάλιστα το πρόσωπο στη συμπεριφορά των Φαρισαίων και των Γραμματέων. Τι τους έλεγε? Δόξαν παραλλήλων λαμβάνοντες και την δόξαν την παρά του μόνου Θεού ου ζητείτε. Ο καινόδοξος άνθρωπος είναι άπιστος. Δεν ζητάει τη δόξα του Θεού που είναι η μόνη αληθινή και γνήσια, αλλά την κούφια, την καινή δόξα των ανθρώπων. Αυτό ακριβώς έκανε και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι. Επιδιώκεται, τους έλεγε ο Κύριος, να παίρνετε δόξα και τιμή ο ένας από τον άλλον. Και δεν ζητάτε την αληθινή δόξα, η οποία προέρχεται από τον ένα και μόνο Θεό. Αυτό δυστυχώς παθαίνουμε και όλοι οι εμπαθείς άνθρωποι, όταν κυριευόμαστε από αυτή την επιθυμία να έχουμε την αναγνώριση, τα μπράβο, τα εύγε, τη δόξα των ανθρώπων, που είναι κενή, άδεια, κούφια. Καινόδοξος, θα μας πει και ο Μέγας Βασίλειος, είναι εκείνος που κάνει ή λέγει κάτι σε αυτούς που τον ακούνε και τον βλέπουν για χάρη της κούφιας δόξας του κόσμου. Δηλαδή τα κίνητρά του δεν είναι γη, δεν έχει ως κίνητρο τη δόξα του Θεού, το να δοξαστεί ο Θεός δηλαδή μέσω αυτών που λέγει ή πράττει, αλλά πώς να δοξαστεί ο ίδιος. Και όταν βεβαίως δεν απολαμβάνει αυτή την δόξα που προσδοκά, τότε καταθλίβεται, καταστενοχωρείται, τότε υποφέρει. Και αν ακόμα περισσότερο αδικείται, τότε ακόμα περισσότερο πέφτει σε κατάθλιψη και οδυνάται, όπως μας λέει ο Αββάς Μάρκος. Αν μας κατέβαλε, συγγνώμη, λέει ο Μέγας Βασίλειος, αν μας κατέλαβε φρόνημα καινοδοξίας και αλαζονίας και τυφλωθήκαμε από έπαρση, πέφτουμε τότε αναπόφευκτα στο ίδιο αμάρτημα με τον διάβολο. Και ποιο είναι το αμάρτημα του διαβόλου? Είναι η καινοδοξία και μάλιστα η υπερηφάνεια, που είναι ένα σκαλοπάτι πιο πάνω από την καινοδοξία. Καινόδοξος, θα μας πει ο Άγιος Μάξιμος, ομολογητής, και διαβάζουμε στην Πατερική Συλλογή, φως τα φώτα όλα αυτά,
Καινόδοξος είναι εκείνος που επιδιώκει την αρετή για τη δική του και όχι για την Θεία Δόξα και με δικούς του μόχθους αγοράζει τους ανυπόστατους επένους των ανθρώπων. Κορεάζεται, κοπιάζει, αλλά τελικά αυτό που απολαμβάνει είναι κάτι το τίποτα, κάτι το κούφιο, το μηδέν, το ανυπόστατο, ο έπαινος των ανθρώπων, που δεν έχει αληθινή ύπαρξη και οντότητα. Χρειάζεται αγώνες λοιπόν για να ελευθερωθεί κανείς από αυτό το φοβερό πάθος. Και μας λένε οι Άγιοι, και μάλιστα ο Άγιος Μάξιμος, ότι δεν είναι μικρός αυτός ο αγώνας για να ελευθερωθεί κανείς από την καινοδοξία. Ελευθερώνεται με την κρυφή εργασία των αρετών, δηλαδή με το να κάνει κανείς ό,τι κάνει κρυφά. Κάτι το καλό που κάνει, είτε είναι προσευχή, είτε είναι ελεημοσύνη, είτε είναι νηστεία, είτε είναι οτιδήποτε άλλο που κάνει κανείς για τον Θεό, να το κάνει χωρίς να φαίνεται από τους ανθρώπους. Ελευθερώνεται λοιπόν με την κρυφή εργασία των αρετών και με την συχνότερη προσευχή, θα μας πει ο Άγιος Μάξιμος, ο άνθρωπος από την καινοδοξία. Γιατί όταν κανείς προσεύχεται συχνά, πυκνά, έντονα, τότε βέβαια θυμάται τον Θεό και δοξάζει τον Θεό. Γιατί αναπόσπαστο και αναφέρετο και απαραίτητο στοιχείο της αληθινής προσευχής είναι η δοξολογία στον Θεό και η ευχαριστία. Σημάδι της απαλλαγής από την καινοδοξία, λέει ο Άγιος Μάξιμος, είναι το να μην μνησικακεί πλέον εναντίον εκείνου που τον κατηγόρησε ή τον κατηγορεί ο άνθρωπος. Τότε καταλαβαίνεις ότι έχεις απαλλαγή από το φοβερό αυτό πάθος, όταν ενώ σε κατηγορούν, ενώ σε αδικούν με οποιοδήποτε τρόπο, εσύ δεν κρατάς κακία, δεν μνησικακείς, δεν θυμώνεις, δεν υποφέρεις, δεν βασανίζεσαι από αυτά. Γνώρισμα αντίθετα εκείνο που αγαπά την κούφια δόξα ή είναι προσκολλημένος σε κάτι το υλικό, θα μας πει ο Άγιος Μάξιμος, είναι το να στενοχωρείται, όπως μας το είπε προηγουμένως και ο Βάς Μάρκος. Το να στενοχωρείται με τους ανθρώπους για τα πρόσκαιρα ή να μνησικακεί ή να διατηρεί μίσος εναντίον τους ή να είναι υποδουλωμένος σε αισχρούς λογισμούς. Για την ψυχή όμως που αγαπά το Θεό, όλα αυτά είναι τελείως ξένα. Και αυτό μας το δίδασκε και ο Άγιος Πορφύριος, ότι όταν ο άνθρωπος αγαπήσει αληθινά τον Θεό, τότε βέβαια πάβει και η κατάθλιψη, πάβει και η όποια στενοχώρια. Όταν κοιμώνται οι καινόδοξοι, θα μας πει και ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, γίνονται υπερήφανοι. Ενώ όταν τους καταφρονούν, γίνονται μνησίκακοι. Κλείνουν μέσα στην καρδιά τους την κακία απέναντι στο πρόσωπο που τους καταφρόνησε και βεβαίως στενοχωριούνται, καταθλίβονται και προσπαθούν πιθανότητα σε κάποια ευκαιρία που θα έχουν να εκδικηθούν. Όπως η οχιά, λέει ο Ρος Χρυσόστομος, με τα νύχια της σχίζει την κοιλιά της μητρός της, έτσι και το πάθος της κοινοδοξίας κατασπαράζει εκείνον που τη γεννά. Ο άνθρωπος ο κοινόδοξος, ο ίδιος αυτοβασανίζεται, αυτοταλαιπωρείται, όταν δεν απολαμβάνει αυτά που προσδοκά, τιμάται η δόξα των ανθρώπων. Όσο μεγαλώνει η κοινοδοξία των ανθρώπων, μας λέει έτσι ωραία και ο Άγιος Παΐσιος, τόσο μεγαλώνει και το κενό μέσα τους και τόσο περισσότερο υποφέρουν, γιατί ο κενόδοξος άνθρωπος είναι κούφιος, δεν έχει μέσα του πνευματικότητα, δεν έχει ουσιαστικά τίποτε. Εκείνος που πληγώνεται γιατί ξέπεσε στα μάτια των ανθρώπων, το μας πει πάλι ο Άγιος Παΐσιος, γιατί ξέπεσε με τις απροσεξίες του και δεν πληγώνεται γιατί πλήγωσε τον Χριστό, συνέχεια θα είναι πληγωμένος και απαρηγόρητος και θα πέφτει συνέχεια μέχρι να αλλάξει τυπικό να ταπεινωθεί. Όποιος χαίρεται όταν καμαρώνεται από τους ανθρώπους, κοροϊδεύεται από τους δαίμονες.
πόσες φορές στενοχωριόμαστε γιατί με μια προσεξία μας προκαλέσαμε την απαξίωση των άλλων ή τα σκοπτικά του σχόλια. Όμως, λέει ο Άγιος Παΐσιος, δεν πρέπει να πληγώνεσαι από αυτό. Να πληγώνεσαι γιατί πλήγωσες τον Χριστό με τις αμαρτίες σου. Και όσο δεν μετανοείς γι' αυτό, θα είσαι πάντα πληγωμένος και απαρηγόρητος. Και συνέχεια θα πέφτεις, επειδή ακριβώς είσαι καινόδοξος, είσαι άνθρωπος που ζητάς τη δόξα των ανθρώπων και έχεις την τάση να υπερηφανεύεσαι. Όποιος χαίρεται επειδή τον επαινούν οι άλλοι, αυτός κοροϊδεύεται από τους δαίμονες. Μας λέει πολύ ωραία ο Άγιος Παΐσιος. Δεν ωφελεί να λυπάσαι όταν σε κατηγορούν, θα μας πει και ο Άγιος Γέροντας Γερμανός, ο Σταυροβουνιώτης. Η λύπη στις περιπτώσεις αυτές σημαίνει ότι έχεις καινοδοξία. Αντίθετα, πρέπει να χαίρεσαι όταν σε καταφρονούν και σε κατηγορούν. Και έτσι θα αποδεικνύεις ότι δεν πάσχεις από το φοβερό αυτό πάθος της ανθρωπαρέσκειας, της καινοδοξίας. Καινοδοξία, θα μας πει και ο μοναχός Αγάπιος Λάνδος, είναι η επιθυμία της επιδείξεως, η άμεση ή έμεση φανέρωση των αρετών σου, πραγματικών ή φανταστικών, της αξίας σου ή των καλών έργων σου, με σκοπό την απόκτηση φήμης, τιμής, δόξας, επένων και θαυμασμού. Αν φανερώνεις ένα καλό σου έργο για να δοξαστεί το όνομα του Θεού, τότε δεν αμαρτάνεις, γιατί ο Κύριος είπε να λάμψει το δικό σας φως μπροστά στους ανθρώπους για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξολογήσουν τον Ουράνιο Πατέρα σας. Και σε μια τέτοια περίπτωση όμως πρέπει να προσέξεις πολύ, επειδή πίσω από την πρόθεσή σου να δοξαστεί ο Θεός κρύβεται συχνά η καινοδοξία και μάλιστα με τόση πανουργία ώστε δεν τη συνειδητοποιείς. Στο αμάρτημα της καινοδοξίας δεν πέφτουν μόνο εκείνοι που φανερώνουν τις αγαθοεργίες τους επιζητώντας τον έπαινο και τον θαυμασμό. Πέφτουν και εκείνοι που καφιώνται οι ταλέποροι για τι θαρρείς, για τις αμαρτίες τους. Ο ένας για το ότι έκλεψε ζώα ή άλλα πράγματα από το πλησίον του χωρίς εκείνος να το πάρει είδηση. Ο άλλος για το ότι επόρνευσε και ένας τρίτος ακόμα και για το ότι σκότωσε άνθρωπο με τον οποίο είχε έχθρα. Όλα αυτά τα θεωρούν οι άθλοι δείγματα παλικαριάς, λεβεδιάς και ανδρισμού. Στην γενοδοξία πέφτουν και εκείνοι που από ανθρωπαρέσκεια παραβαίνουν το θείο ή τον ανθρώπινο νόμο. Τέτοιοι είναι οι ασυνείδητοι δικαστές που για να μην χάσουν την εύνοια των αρχόντων κάνουν αδικοκρισίες. Πώς μπορεί λοιπόν κανείς να αντιταχθεί σε αυτό το φοβερό πάθος? Πώς μπορεί να γλιτώσει από τη στενοχώρια που είναι το αποτέλεσμα αυτής της υποδούλωσης στην καινοδοξία? Μας λέγει πάλι ο φωτισμένος και σοφός αυτός μοναχός Αγάπιος Λάνδος. Περιφρόνησε, λέει, την μάταιη δόξα του πλάνου κόσμου και κάνε τα τρία αυτά που θα σε βοηθήσουν να νικήσεις την καινοδοξία. Πρώτον, όποια αρετή έχεις και όποιο καλό έργο κάνεις, να τα κρύβεις, ώστε να μην τα γνωρίζουν οι άνθρωποι. Δεύτερον, όταν κάποιος σε επαινεί, εσύ να συλλογίσει τις αμαρτίες σου, που εκείνος δεν τις γνωρίζει, και να θλίβεσαι και να συντρίβεσαι βαθιά για αυτές. Τρίτον, ό,τι έχεις, να σκέφτεσαι πάντα ότι το χρωστάς στον ευεργέτη Θεό, γιατί κάθε αγαθό που δίνεται στους ανθρώπους και κάθε τέλειο δώρο έρχεται από ψηλά, από τον Πατέρα και Δημιουργό των ουρανίων σωμάτων. Σε αυτόν μόνο πρέπει κάθε έπαινος και δόξα και ευχαριστία, τον χορηγό κάθε αγαθού. Εσύ, ό,τι καλό και αν κάνεις, δεν πρέπει να κυριευθείς από την κοινοδοξία. Δεν πρέπει να καυχηθείς, γιατί μόνος σου, χωρίς την βοήθεια και τη χάρη εκείνου, του Χριστού μας δηλαδή, τίποτε δεν μπορείς να κατορθώσεις. Ας πολεμήσουμε λοιπόν με όλη μας τη δύναμη αυτό το φοβερό πάθος και έτσι θα γλιτώσουμε και από τις φοβερές οδύνες που αυτό προξενεί και θα αξιωθούμε και της Βασιλείας του Θεού με τη χάρη Του.
το δε θεοειμοδόξα πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.